ένα λαμπερό πάρτι έκλεισε ο πρώτος κύκλος του επιτυχημένου show Dancing with the Stars και φυσικά ήταν όλοι εκεί έτοιμοι για χορό. Θα μου λείψει τις Κυριακές, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πλέον είχαμε γίνει όλη μια παρέα και ξέραμε ότι κάθε Κυριακή θα συναντηθούμε εκεί. Αλλά έχω μάθει πια σε αυτή τη δουλειά ότι όλα δυστυχώς έχουν ένα τέλος. Να υποθέσω ότι έχετε μπει σε διαδικασία συζητήσεων για το δεύτερο κύκλο του Dancing. Για να είμαι ειλικρινής, όχι ακόμη. Γιατί θέλαμε να κλείσει πρώτα αυτός ο κύκλος, το προτιμούσα κι εγώ και το κανάλι και είπαμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε. Πάντως από ό,τι ξέρω θα γίνει και το Dancing 2. Πολλοί κατά καιρού σας ήθελαν, κυρία Μακρυπούλια, να συζητάτε και για την παρουσίαση πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν μου έγινε κάποια τέτοια πρόταση. Και γινόταν ίσως, το σκεφτόσασταν. Όχι, όχι. Το έχω απαντήσει αυτό και στο παρελθόν. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μάλλον είναι πρόβλημα το πρωινό ξύπνημα σε όλο αυτό. Όχι, είναι το πρόβλημα το βασικό είναι το ότι δεν εκφράζει κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω να σου πω πώς θα είμαι μετά από 5 χρόνια. Τα βλέμματα όλα μας κάθε φορά που είχε dance και ήταν στραμμένα εκτός από τις χορογραφίες και το ποιος θα φύγει, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς και στην ιδιαίτερη συμπάθεια που υπήρχε ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Λάτσιο. Μας εξέπληξε καταρχήν με τη τηλεοπτική του παρουσία. Υπήρχε κάτι παραπάνω μεταξύ, γιατί είναι η ερώτηση που θέλουν όλοι να κάνουν, νομίζω. Ή ήταν απλά συνεργασία τηλεοπτική. Ναι, εμένα αυτή την ερώτηση δεν μου την έχει κάνει κανένα στο δρόμο. Μόνο εσείς θέλετε να την κάνετε αυτή την ερώτηση και έχω δώσει ήδη την απάντηση. Ενώ εσείς στα κανάλια. Ναι, μην το παίρνετε προσωπικά. Καλώς ήρθατε στο πάρτι σας. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε, ξεκουραστήκατε μετά τον μεγάλο τελικό? Δεν κουράστηκα. Η ένταση του τελικού όμως δεν υπήρχε? Όχι, ήταν μια χαρά. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Περάσατε καλά? Υπέροχα. Είδαμε ανάμεσα σε εσάς και την Ζέτα Μακρυπούλια μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Εγώ πριν τη ρώτησα γι' αυτό και δεν ήθελε να μου απαντήσει. Τι ισχύει από όλα αυτά που ακούω? Και καλά έκανε, γιατί έχει απαντήσει πολλές φορές στο κανάλι σας και επιμένετε σε μια ιστορία που δεν υπάρχει. Σας το έχει πει 10.000 φορές, το έχω πει και εγώ 10.000 φορές. Πιστεύω ότι το να επιμένουμε σε αυτή την ερώτηση δεν έχει νόημα. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να, ο Σωτήρης εδώ ξέρει που μας έβλεπε από κοντά όλο αυτόν τον καιρό. Ότι όλοι μας πριν να βγούμε κάναμε τις τελευταίες μας πρόβες, τα τελευταία μας lift, τις τελευταίες μας φιγούρες μέχρι την τελευταία στιγμή για να βγούμε μέσα, γιατί θέλαμε η εικόνα που θα δίναμε στον κόσμο να είναι όσο δυνατόν η καλύτερη. Δεν είναι σημαντικό ότι εγώ βρέθηκα σε ένα χώρο που αρχικά ήταν, θα τολμήσω να πω, εχθρικός απέναντί μου και σιγά σιγά έχει αρχίσει με τα όποια προβλήματα να με αποδέχεται. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Νιώθατε ότι όλο αυτόν τον καιρό κάποιοι απλά λέγανε πράγματα εις βάρος σας επί προσωπικού και όχι επί επαγγελματικού? Μα εσείς δεν το βλέπετε αυτό ότι γίνεται? Μόνο εγώ το βλέπω. Μπορεί να είμαι εγώ παράλογη. Θα είστε στην τηλεόραση το Σεπτέμβρη. Να το θέσω διαφορετικά. Μαγειρεύετε, ξέρετε. Αυτό είναι το ζήτημά μας τελικά. Μπορεί και να είμαι. Ναι. Μαγειρεύετε, ξέρετε. Αυτό είναι μόνο το ερώτημα όλων. Αυτό είναι το ερώτημα όλων. Μπορεί και να είστε. Να μαγειρεύω, ξέρω. Ωραία. Στην τηλεόραση θα είστε από το Σεπτέμβρη. Νομίζω πως ναι. Καλό καλοκαίρι! Φιλιά σε όλους, ευχαριστώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω να δω την ψηφοφορία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο που έχω το δικαίωμα να το κάνω. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να κάνω όμως. Λόγους εμπιστοσύνη. Για λόγους καθαρά και μόνο τυπικούς. Θα το κάνετε δηλαδή αυτό, θα το κάνετε? Ναι, βέβαια θα το κάνω. Θα σας δοθούν? Γιατί έτσι η κυρία πιστεύω. Δεβετζή ζήτησε την ψηφοφορία του κοινού, αλλά δεν της έδωθη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα μου δοθούν. Και γι' αυτό και δεν ήρθε όμως στο τελείο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθε η πηγή. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αμφιβολίες. Αμφιβολίες για ποιο πράγμα? Για το αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχω αμφιβολίες. Απλά σας είπα ότι για τυπικούς και μόνο λόγους οφείλω να το κάνω. Οφείλω να το κάνω. Επειδή είστε χιλιάδες, με έχετε περικυκλώσει. Συγχαρητήρια, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, μια μαγική εμπειρία. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη, αλήθεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που το στήριξε και με έφερε εδώ. Είναι δικό σας αυτό. Αν χρειαζόταν σε κάποιον πολιτικό να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στο επόμενο Dancing. Εγώ είπαμε. Ποιος θα ήταν? Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Γιατί είναι αθλητικός. Είναι άνθρωπος πολύ κοινωνικός.
αναγκαστικά λόγω της καριέρας του. Και το κυριότερο ότι είναι εξαιρετικά πειθαρχημένος. Δεν σας κρύβω ότι του 5 βουλευτοί είναι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων η μία υπουργός και η άλλη πρώην υπουργός, ήρθαν με φίλησαν και μου είπαν με πραγματική αγάπη και ειλικρίνεια ότι Φωτεινή, δεν σου κρύβουμε ότι σε ζηλεύουμε με την καλή έννοια που έκανες αυτό που θα θέλαμε κι εμείς, αλλά δεν μπορούμε γενικά.